ξεκινήσουν οι ερωτήσεις, οι οποίες νομίζω, εντάξει, θα ήταν η πρώτη ερώτηση, αν δεν ήμασταν υποκριτές, είναι αυτή. Αρνιόσασταν κατηγορηματικά ότι θα μπείτε σε αυτή την κυβέρνηση και ότι δεν θα δεχόσασταν καμιά καρέκλα. Βγήκανε τα βιντεάκια και από τις συνεντεύξεις του παρελθόντος. Είμαι αντιπολίτευση, είπατε πρόσφατα, στο Open στην κυρία Στά. Είμαστε στην αντίπερα όχθη και ξαφνικά βλέπουμε ότι αποδεχόσαστε την πρόταση του Πρωθυπουργού να μπείτε στην θέση στο Υπουργείο Τουρισμού. Να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Καρέκλα. Να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά τους. Διότι η πολιτική ζωή του τόπου δεν είναι στατική, είναι δυναμική. Και κυρίως αυτό το οποίο έχει συμβεί το 2019 είναι ότι άλλαξαν οι πολιτικές συνθήκες. Μιλάτε για δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει πριν αποχωρήσει η Δημάρα από το Κίνημα Αλλαγής, πριν τη διαγραφή μου από το Κίνημα Αλλαγής. Πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, πριν δηλαδή. Από όλα αυτά τα ζητήματα που άλλαξαν το πολιτικό σκηνικό. Ναι, πρώτα, η διαγραφή που βάζετε εσείς δεν είναι δεδομένο που μπορεί να αλλάξει την άποψή σας για τον απέναντι. Ότι δηλαδή κάποιος να βάλω τα πράγματα στη σειρά του. Και... ότι... καμία σχέση. Ναι. Να βάλω τα πράγματα στη σειρά του, λέω απλώς όλα. Το πρώτο είναι το πολιτικό. Ξέρετε, με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε βρεθεί σε κοινές προοδευτικές θέσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Από την απλή αναλογική που ψηφίσαμε μαζί απέναντι στο Κίνημα Αλλαγής και όταν ήμασταν, μέχρι τα δικαιωματικά και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Δεύτερο. Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών δημιουργήθηκε ένα. Όμως μας είχατε βγάλει την ψυχή. Εδώ σας ρωτούσαμε και σας ξαναρωτούσαμε. Μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών υπήρξε ένα εθνικολαϊκιστικό κύμα, στο οποίο διαχώρισε τις δυνάμεις ουσιαστικά, τις προοδευτικές και τις συντηρητικές στην κοινωνία. Και τις πολιτικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα αποχώρησε ο Καμένος και η Ανέλ από την κυβέρνηση. Και η Δημάρα από το Κίνημα Αλλαγής. Κάποια στελέχη όμως παραμένουν. Καλά, τα στελέχη δεν δηλαδή καθορίζουν εσείς, το τι γίνεται στο κόμμα. Διαδέχεστε την κυρία Κουντουρά, η οποία φεύγει μεν από το Υπουργείο, αλλά παραμένει. Αν θέλετε υποψήφια ευρωβουλευτής. Θα μου πείτε, αλλά αν θέλετε να σας πω λίγο τις συνθήκες. Βεβαίως. Διότι βεβαίως και συμβαίνουν αυτά τα οποία λέτε. Αλλά αυτά δεν καθορίζουν. Η κυρία Κουντουρά έχει ψηφίσει όλα τα νομοθετήματα και τη Συμφωνία των Πρεσπών και τα δικαιωματικά. Δεν έχει ψηφίσει σύμφωνα με του ΑΝΕΛ όλη την προηγούμενη περίοδο. Λέω λοιπόν, ποιες είναι οι πολιτικές συνθήκες. Πρώτον. Το εθνικολαϊκιστικό κύμα που υπήρξε και διαχώρισε τις προοδευτικές συντηρητικές δυνάμεις. Η αποχώρηση της Δημάρα από το Κίνημα Αλλαγής. Η αποχώρηση των ΑΝΕΛ και του Πάνου Καμένου από την κυβέρνηση. Και βεβαίως η πρόσκληση στην προοδευτική συμμαχία και το άνοιγμα του Τσίπρα στην προοδευτική συμμαχία του Πρωθυπουργού και στη Δημοκρατική Αριστερά. Έγινε προγραμματική συμφωνία πριν ένα μήνα κομμάτων. Συμμετέχουμε σε ευρωεκλογές, συμμετέχουμε σε εθνικές εκλογές, συμμετέχουμε στη διακυβέρνηση του τόπου. Έτσι γίνεται όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ κομμάτων. Λοιπόν, το Κίνημα Αλλαγής έκανε μια στροφή στα δεξιά. Αντί να πάει στην πολιτική Σάντσεφ, πήγε στην πολιτική της στρατηγικής συμπόρευσης με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια επιλογή προοδευτική αριστερή. Φύγαν οι ΑΝΕΛ, ήρθε η Προοδευτική Συμμαχία και η ΔΙΜΑΡ στη διακυβέρνηση του τόπου. Αν όλα αυτά δεν είναι πολιτικές συνθήκες που άλλαξαν το τοπίο αυτή στη χώρα το 2019, τότε πραγματικά νομίζω οι πολίτες, οι προοδευτικοί που μας ακούν, καταλαβαίνουν. Κύριε Υπουργέ, να το πω λίγο πιο ανθρώπινα. Εσείς λέτε ότι άλλαξαν οι συνθήκες. Το μέρος στο οποίο ήμουν, ο πολιτικός χώρος, πήρε τις αποφάσεις του, δεν ταιριάζαμε. Ο κύριος Τσίπρας πια δεν συμπορεύεται με τον κύριο Καμένο. Έχουμε σημεία επαφής και κοινές αναφορές, ωραία όλα αυτά. Όμως έχετε και μια επαφή με την κοινωνία, φαντάζομαι, ως πολιτικό σύστημα. Και ακούτε όλους αυτούς τους μήνες, τους πολιτικούς σας αντιπάλους κυρίως, φαντάζομαι κάτω από αυτούς και ένα κομμάτι της κοινωνίας, να λέει έκανε ανταλλαγή ο Θεοχαρόπουλος για να πάρει μια θεσούλα. Όταν λοιπόν. Ποια είναι η ανταλλαγή, εδώ να κάνουμε το ερώτημα. Θα το πω όλο το ερώτημα. Όταν λοιπόν έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και λέει Θανάση, σε θέλω να βάλεις πλάτη αυτό το εγχείρημα, να πάρεις τη θέση της Κουντουρά. Εκεί δεν σκεφτήκατε να πείτε, κύριε Υπουργέ, να σου πω, πρόεδρε, ευχαριστώ, με τιμάς, εκτιμώ την πρόταση, αλλά επειδή όλοι με κατηγορούν για ανταλλαγή, δεν θέλω να δώσω δικαιώματα στις κακές γλώσσες, οπότε δεν δέχομαι τη θέση για να μην δώσω συνέχεια και τροφή σε αυτά τα σχόλια. Κοιτάξτε, το ερώτημά σας πρώτον έχει ένα δεδομένο, ότι κατηγορούν κάποιοι για ανταλλαγή. Κοιτάξτε, εγώ κύριε Λασκαράτο, εγώ κύριε Μιχελιδάκη, έμεινα σταθερό στην άποψή μου για τη Συμφωνία των Πρεσπών, αν εννοείται αυτό. Εδώ ήμασταν, μαζί συζητούσαμε, πει ένα χρόνο. Ο Κώστας έκανε την. Δεν την έχω αλλάξει. Ναι. Όχι, ρωτούσαμε, εδώ ήμασταν. Δεν την έχω αλλάξει. Ρωτούσαμε, τι θα κάνει. Η ψήφισή μου, λοιπόν. Ζητούσατε εκλογές, επειδή θυμάμαι. Η θέση μου στη Συμφωνία. Καλά, για να ψηφίσετε. Οι πολιτικές συνθήκες, σας είπα για ποιο λόγο έχουν αλλάξει. Η θέση μου στη Συμφωνία των Πρεσπών ήταν σταθερή για πολύ καιρό. Και την ξέρετε καλά. Άλλοι έχουν αλλάξει τη θέση τους και βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία και στο Κινάλ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για λόγους που δεν ξέρουμε. Η συγκεκριμένη θέση δική μου θα μπορούσα να είχα κατηγορηθεί. Στη συμφωνία, δηλαδή, θα μπορούσα να κατηγορηθώ. Θα μπορούσα να κατηγορηθώ αν έχω αλλάξει τη θέση μου. Και έχω πάρει κάποια θέση. Αλλά έχω μείνει σταθερό στη θέση μου. Κύριε Θεοχαρόπουλε. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο όμως με ρωτήσατε, κύριε Λασκαράτο, κάτι συγκεκριμένο. Κοιτάξτε,
δεν υπάρχει αφιβολία ότι τα προσμετρήσαμε όλα αυτά με τον Πρωθυπουργό. Ναι. Εμείς έχουμε κάνει μια προγραμματική συμφωνία των κομμάτων μας. Και σε αυτά τα fake news και σε όλο αυτό το οποίο γίνεται, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να δώσουμε μια λογική η οποία είναι παράλογη στην ουσία. Ναι. Να σας πω κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης, για παράδειγμα, ο οποίος έχει κάνει μακροχρόνιο συμβόλαιο με τη διαπλοκή, και αυτό αποδεικνύεται και αυτές τις ημέρες, μόλις προχθές είπε στη Βουλή κάποια επιχειρήματα για τη δική μας προγραμματική συμφωνία των κομμάτων μας. Ξεχνάτε ότι, όχι εσείς, ξεχνάει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ και ο κόσμος, ο οποίος κάποιοι από αυτούς λένε το συγκεκριμένο επιχείρημα, ότι εμείς ήμασταν σταθεροί, εγώ δεν έχω αλλάξει κανένα ακόμα, στη Δημάρη μου, στη Δημάρη είμαι, και έχουμε κάνει συμφωνία με τη Σοσιαλδημοκρατία και με την Ριζοσπαστική Αριστερά, ως χώρος Ανατολικής Αριστεράς. Ναι. Είμαστε σταθεροί στον ίδιο χώρο. Ναι. Αντίθετα, παίρνει στελέχη στο χώρο του, τα οποία έχουν αλλάξει πέντε κόμματα, όχι ένα, και έχουν πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Δημοκρατία, ναι, στην πορεία αυτή, όλων των χρόνων. Αν αυτό θεωρεί ο κόσμος ότι αυτό είναι η λογική, αυτό είναι πραγματικά πολιτικά παράλογο, και εδώ χρειάζεται να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Κύριε Θεοφαρόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αλλά καλύτερα να μιλάμε, και για τα θέματα που ασχολούν την κοινωνία. Εσείς δεν μέτρα έχετε τα μετά το. Θα το πάμε αμέσως. Απλώς να το ολοκληρώσουμε αυτό για να το κλείσουμε. Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ. Επειδή λέτε ότι δεν έχετε εσείς μετατόπιση στην πολιτική σας θέση, ότι είχατε ξεκαθαρίσει ότι είσαστε με τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι ψηφίσατε την απλή αναλογική. Ναι, αλλά στην προηγούμενη ψήφο εμπιστοσύνης εσείς δεν στηρίξατε. Μα η προηγούμενη ψήφο εμπιστοσύνης ήταν σε ένα άλλο χρονικό πλαίσιο. Ποιο άλλο χρονικό ήτανε πλαίσιο? Ήταν στο χρονικό πλαίσιο. Κοιτάξτε, η προηγούμενη ψήφιση. Ήταν στου συσχετισμού που άλλαξαν με τη συμφωνία των Πρεσπών. Καν πριν την ψήφιση τη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Ήταν πριν την αποχώρηση των Ανέλ και του Πάνου Καμένου. Και κυρίως πριν το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην Προοδευτική Συμμαχία. Όλα αυτά που σας είπα πριν. Δεν ήταν τότε η κυβέρνηση όμως. Τα μέτρα τα οποία είπατε, μας καλέσατε και θα το κάνουμε τώρα, γιατί είναι το θέμα της ημέρας. Όχι, δεν ήταν πριν την αποχώρηση. Κοιτάξτε, δεν συζητούσαμε. Ήταν μια λάθος πολιτική σας εκτίμηση. Όχι, αντίθετα. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε κάνει μια προγραμματική συμφωνία με το ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναφέρουμε καθαρά, υπογεγραμμένη, των δύο κομμάτων. Καταλάβατε τι σας είπα. Βεβαίως, και θα σα καταλάβετε και εγώ θα σας απαντήσω. Η ψήφος εμπιστοσύνη αφορά το έργο της κυβέρνησης συνολικά. Τότε δεν το προσυπογράφατε. Δεν σβήνουμε τις διαφορές μας για το παρελθόν. Το αντίθετο. Ναι. Το γράφουμε μέσα. Ναι. Στην προγραμματική μας συμφωνία. Οι υπαρκτές, οι διαφορές για το παρελθόν υπάρχουν και σήμερα. Αυτό όμως το οποίο εκτιμούμε είναι ότι αυτά τα οποία μας ενώνουν αυτή τη χρονική στιγμή για το παρόν και το μέλλον, έτσι γίνονται οι συμφωνίες, ξέρετε, κομμάτων. Ναι. Έτσι συμφώνησε κάποτε η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ, που ήταν εντελώς αντίθετη. Σε άλλους χώρους. Δεξιά με το Πασόκ. Αν δείτε τι έλεγαν οι Νεοδημοκράτες για το Πασόκ και τι έλεγαν ένα μήνα πριν κάνουν τις πρώτες συμφωνίες, θα καταλάβετε ότι αυτό ήταν πολύ πιο έντονο. Κύριε Θεοχαρά, άρα θέλω να σας εξηγήσω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει από εδώ και στο εξής είναι προγραμματικό, πολιτικό. Άρα, μέχρι τώρα, υπήρχε μια κατηγορία ότι δεν είναι πολιτικά προγραμματικά οι συμφωνίες. Είναι πολιτικές προγραμματικές συμφωνίες. Εσείς κατηγορείτε και φύγατε από το κίνημα αλλαγής γιατί λέτε ότι ακολουθεί μια δεξιά πολιτική. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Και θέλει τη στρατηγική ήττα, όπως έχετε δηλώσει, του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλει τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει ο αντίλογος που λέει ότι τώρα μπαίνετε σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που πασοκοποιείται. Τώρα, αν νομίζει κάποιος ότι κάνουμε. Κοιτάξτε, καταλαβαίνω το ερώτημά σας. Εμείς πρώτα απ' όλα θέλαμε να υπάρχει και ευρύτερη. Το κοινάλ θα ήθελα να κάνει μια αριστερή πολιτική και όχι μια δεξιά πολιτική, και να υπάρχει και ευρύτερη συμπόρευση όλων των δυνάμεών μας. Αυτή είναι η σταθερή μας θέση όλα αυτά τα χρόνια. Άρα, το πρώτο το οποίο σας λέω, δεν θέλαμε δηλαδή το Πασόκ να λείπει από αυτή την ιστορία. Αν ήταν πιο αριστερό και πιο προοδευτικό. Δεν έχουμε καμία. Δεν θέλουμε το Πασόκ με την έννοια. Γιατί έχει έρθει παλιό Πασόκ όμως μέσα τώρα στην κυβέρνηση. Τι σημαίνει παλιό και νέο τώρα? Δεν αλλάζω αυτά που σας έλεγα μια ζωή. Η διάκριση παλιού και νέο είναι κάτι πολύ σχετικό. Ωραία, στην πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό όμως το οποίο συμβαίνει είναι το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και το κόμμα της δημοκρατικής αριστεράς κάνουν μια στρατηγική σύμπλευση αυτή τη στιγμή. Το πιο φυσιολογικό σε όλο τον κόσμο, γιατί είναι αριστερά. Είμαστε δύο κόμματα της αριστεράς που πολιτικά, προγραμματικά έχουμε έρθει κοντά. Με συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τα δικαιωματικά, την απλή αναλογική, τα κοινωνικά που ψηφίσαμε μαζί. Κύριε Υπουργέ. Άρα θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το ζήτημα στο οποίο έχει προκύψει από τη Νέα Δημοκρατία, από τα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας και από το σύστημα διαπλοκής το οποίο στηρίζει
αυτή τη στιγμή αλληλοστηρίζεται με τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι ένα σύστημα που το καταλαβαίνουν οι προοδευτικοί πολίτες και θα αντιμετωπίσουν πάμε λίγο και στα δικά σας. Θα το αντιμετωπίσουν το Μάιο. Λεπτό, γιατί όποιο πρωτοσέλιδο και αν ανοίξει αυτά θα συζητήσετε και με την Έλλη Σάι προχθές στο Open, στο δελτίο πολύ αναλυτικά, αλλά δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις και από εδώ από τον αέρα της δημόσιας τηλεόρασης. Από την άλλη, άμα δεις οποιοδήποτε πρωτοσέλιδο, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με τη μία την άλλη οπτική, όλοι ασχολούνται με τα μέτρα της φοροελαφρύνσης και τις πρωτοβουλίες που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας για το 19 και για το 20. Θέλω να ρωτήσω εσάς με την ιδιότητα του Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδας, αν θεωρείτε ότι ο μειωμένος φόρος προστιθέμενης αξίας στην εστίαση θα παίξει ρόλο, θα συμβάλλει θετικά σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε, όλα τα μέτρα από τα πότα θα συμβάλλουν αυτά και θα εξηγήσω γιατί στην αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Ξεκινάω όμως επειδή βάζετε την ερώτηση από το συγκεκριμένο, από το συγκεκριμένο. Ο ΦΠΑ στην εστίαση, η μείωσή του από το 24% στο 13% ήταν αίτημα όλων των φορέων του τουρισμού. Και αυτή τη στιγμή γίνεται πράξη. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Αυτό σημαίνει από το 19. Αυτό σημαίνει από τώρα. Mm-hmm. Το 2020 μειώνεται ο ΦΠΑ από το 13% στο 11%. Αυτό αφορά και τη διαμονή σε ξενοδοχεία. Άλλο ένα μέτρο πολύ σημαντικό, συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο για τον τουρισμό. Αλλά βεβαίως ο τουρισμός θα διευκολυνθεί και από όλα τα άλλα μέτρα που βελτιώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Για τον εγχώριο τουρισμό, όσον αφορά τον καταναλωτό, που σας λέω τώρα σε αυτό το σημείο. Άρα, διαμορφώνονται όλες εκείνες οι συνθήκες, γιατί είμαστε σε μια κρίσιμη περίοδο στο Υπουργείο Τουρισμού, με τουριστική σεζόν μπροστά μας. Αναλαμβάνεται σε βεβαίως, ένα... να έχουμε ακόμη αυτό... καλύτερα αποτελέσματα αυτό... και από τις προηγούμενες χρονιές, που υπήρξαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα από την περίοδο πριν το 2015. Δηλαδή, φτάσαμε στους 33 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις το 2018, mm-hmm. όταν το 2014 ήταν 24 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις. Ο στόχος μου να είναι περισσότερες λοιπόν τώρα. Να αυξήσουμε κι άλλο τα μερίδια. Να αυξήσουμε τις αφίξεις. Να αυξήσουμε την τουριστική ανάπτυξη στη χώρα μας σε σχέση με την κατάσταση διεθνώς. Άρα όλα αυτά διευκολύνονται αυτή τη στιγμή. Και γιατί με τα μέτρα τα οποία υπάρχουν διευκολύνονται και οι επενδύσεις και βεβαίως η μείωση της ανεργίας. Σε αυτά τα στοιχεία ο τουρισμός παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Και ο τουρισμός αποτελεί εθνικό αφήγημα. Γιατί είναι πραγματικά χρυσορυχείο ο τουρισμός για αυτόν τον τόπο. Αλλά το παίρνετε λίγο πριν την τουριστική περίοδο, την ώρα που ξεκινά. Και για λίγους μήνες μέχρι τις εθνικές εκλογές, αν αυτές γίνουν τον Οκτώβριο, όπως λέει ο Πρωθυπουργός και ξαναλέει, τι θα προλάβετε να κάνετε. Πρώτον. Ένα εξάμηνο δηλαδή δεν είναι. Μέχρι να ενημερωθείτε, να έχετε φύγει. Πρώτον, ένα εξάμηνο δεν είναι μικρό χρονικό διάστημα για τη θέση, για να μπορέσεις να βάλεις στόχους και βεβαίως βάζουμε ακόμα πιο ψηλά τον πύχη. Σας λέω χαρακτηριστικά παραδείγματα σε σχέση με αυτά τα αποτελέσματα που ήταν ήδη υψηλά. Το πρώτο. Mm-hmm. Το δεύτερο, φαντάζομαι ότι το ερώτημά σας δεν υπονοεί ότι θα είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία την επόμενη μέρα. Γιατί η άποψή μου είναι ότι η ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κερδίσει στις επόμενες εκλογές. Απλώς βεβαίως το ερώτημά σας. Σε σχέση με τον χρόνο των εθνικών εκλογών. Το ερώτημά σας αφορά ότι θα υπάρχουν εθνικές εκλογές και μετά θα υπάρχει νέα κυβέρνηση. Ακόμα και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία η κυβέρνηση. Εννοείται αυτό. Το οποίο θα πει ο λαός θα το αποφασίσει. Εννοείται αυτό. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Ότι αυτά τα οποία πράττουμε αυτή τη χρονική στιγμή είναι σε μία κατεύθυνση. Στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Παραγωγική ανασυγκρότηση με προοδευτικό πρόσημο. Παραγωγική ανασυγκρότηση για να υπάρξουν νέες επενδύσεις, να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να υπάρξει ένα τουριστικό, μια που μιλάμε για τον τουρισμό αυτή τη στιγμή, να υπάρξει ο τουρισμός να διασυνδεθεί με την πρωτογενή παραγωγή, ο τουρισμός να ενσωματώσει τα πολιτικά στοιχεία, πολιτιστικά στοιχεία της κάθε περιοχής. Και όλα αυτά θα βοηθηθούν και από τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, τα οποία δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Είναι μέτρα που αφορούν την ανάπτυξη, μείωση φόρων. Να. Μείωση φόρων, στην εστίαση, στην ενέργεια, στα τρόφιμα. Αλλά είναι και άμεση βοήθεια στους, με τη 13η σύνταξη που ισοδυναμεί με το δώρο Πάσχα. Αυτή τη στιγμή, συνεπώς, είναι μέτρα και άμεσης ελάφρυνσης και μείωση φόρων που δίνουν αναπτυξιακή όθηση. Να. Αφορούν πάγια μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, όχι προσωρινά. Συνεπώς, διαμορφώνονται όλες οι συνθήκες για να μπορέσει από εδώ και στο εξής η οικονομία να πάει μπροστά. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα μείνουμε στο θέμα.